Κάποια στιγμή, όταν είχα, ας πω, δεν ξέρω μας πιέζει ο χρόνος, αλλά έχω να... Έχουμε λίγο, εσύ μας πιέζεις, όχι ο χρόνος. Λοιπόν, θυμάμαι μια έτσι εμπειρία, ξέρω, δεν έχω ξαναπεί στην τηλεόραση, στη Eurovision, τότε την εποχή της Eurovision, θα πήγαινα με ένα άλλο τραγούδι. Έτσι, είχαμε κλείσει ότι θα πήγαινα με ένα άλλο τραγούδι, ενός άλλου συνθέτη, και ήταν 4-5 μέρες πριν το καταθέσουμε στην ΕΡΤ. Πραγματικά, 48 ώρες πριν τη δήλωσή μας στην ΕΡΤ, ήρθε αυτή η έμπνευση στον Γιώργο τον Λύρα και δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι. 42 ώρες. Πάω στο στούντιο Κυριακή, δηλαδή Παρασκευή βράδυ ήταν η σκέψη, Κυριακή απόγευμα πήγα στο στούντιο να το ηχογραφήσω για να το στείλουμε στην ΕΡΤ. Σκέψου ότι δεν είχαμε βρει το ράπερ ακόμα, είχα κάνει και το ράπ στο demo τότε για να το στείλουμε στην ΕΡΤ. Με το που τελειώνω το τραγούδι αυτό και στο στούντιο, πάω στο σπίτι. Και όχι απλά έχασα το θέμα, δεν ξέρω τι με έπιασε. Είχα ένα τέτοιο πόνο στο στήθος. Νιώθω ότι πατούσαν, καλή ώρα, ελέφαντες, 10 ελέφαντες στο στήθος μου. Θα πέθαινα. Πραγματικά θα πέθαινα. Γιατί το νιώθες αυτό? Πρώτον, βίωσα το μεγαλείο του τραγουδιού αυτού στο στούτιο και απλά εκείνη τη στιγμή είδα τον εαυτό μου στη Eurovision. Στη σκηνή. Ναι. Και πραγματικά δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Πραγματικά να ταιριάζω που το λέω. Ήταν τόσο έντονο που έλεγα ότι παιδιά το στείλουμε στην ΕΡΤ, αλλά θα πούμε ότι θα πάει άλλος να το τραγουδήσει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτό με το άγχος που λέμε. Και τότε θυμάμαι, πήγα στο σπίτι, δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα. Είχα. Όχι πανικό. Είχα. Θα πέθαινα. Και παίρνω το πνευματικό μου τηλέφωνο, ο οποίος ήταν στην Πάτρα. Εγώ είμαι στην Αθήνα τότε. Είχα πάει, ας πούμε, σπίτι 7 η ώρα, είχε φτάσει 10. Δεν μπορούσα να φάω. Ήμουν τόσο. Θα ένιωθα, θα πέθαινα. Και του λέω, Γιώργο, έρχομαι στην Πάτρα. Είναι 2,5 ώρες ήταν τότε. Παίρνω τα μάξι και φεύγω στο μοναστήρι. Τον βρίσκω και μιλάμε. Και του λέω, θα πεθάνω. Πραγματικά οδηγούσα και έλεγα, στρίψε να πάω να πες κάπου, ας πούμε. Παναγία μου. Δεν είχα τις αυτοκτονίες, γιατί γι' αυτό μπορεί να υποθεί. Όχι, απλά, ναι. Ήμουν τρομερά αγχωμένος, πανικοβλημένος. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, αφού πάω στο μοναστήρι μετά από 2,5 ώρες. Και του λέω αυτό που βιώσα, μου λέει, ο Γιώργος μου λέει, δεν πρέπει να έχεις. Γιατί ξέρεις, έβλεπα μπροστά μου όλη την πορεία και με άγχωνε. Ή να μην πάμε καλά, να πάμε καλά, τα σχόλια κλπ. Που μπορεί να υποθούν. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει ο Γιώργος. Εσύ πραγματικά, τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις την ημέρα που θα πας εκεί? Και του λέω, εντάξει, να τραγουδήσω. Μου λέει, μπορείς να πάρεις από τα χέρια των ανθρώπων τα κινητά, να ψηφίσεις, να βγεις να λες πόσο ωραίο το τραγουδί. Τι μπορεί, μόνο να τραγουδήσεις. Μπορείς να το κάνεις όσο πιο καλά. Αυτό δεν αγαπάς να κάνεις? Και λέω, ναι, αυτό αγαπώ να τραγουδάω. Κάνε τόσο καλύτερα αν μπορείς. Τα υπόλοιπα δεν έχω σημασία. Αυτό και σε ηρέμησε. Τελείωσε. Του λέω, καλά, ρε, καλή γιατί, γιατί μου το ρίξε από το τηλέφωνο. Γιατί είναι ένα γιορτή που μπάτρε, να στην Πάτρα. Δρόμο. Ναι, αλλά ο τρόπος που με προσέγγισε, με διαπλόητα που μου το έλεγε, λύθηκαν τα πάντα. Και λίγο κάπως έτσι σκέφτομαι σήμερα. Δηλαδή, παλιά ανοίγαγα κάθε μου εμφάνιση σαν την απόλυτη κριτική της καριέρας, της πορείας μου και με άγχωνε. Δηλαδή, κάθε φορά που θα εμφανιζόμουν, έλεγα, σήμερα κρίνεσαι. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό. Τελειώσαμε. Παίρνω μόνο έτσι πριν κλείσουμε τη φράση σου που μίλησες για τον Γέροντα τώρα και για το Θεό κλπ. Πιστεύεις πάρα πολύ στο Θεό και έχεις πει κιόλας ότι το επόμενο κορίτσι σου, η επόμενη σου σχέση θα ήθελες πάνω απ' όλα να πιστεύεις στο Θεό. Δεν είπα το επόμενο. Με ρώτησε ο Γιώργος τι θα ήθελα να έχει η γυναίκα που, θα, έτσι που μπορώ να παντρευτώ. Και είπα αυτό, ναι, θα ήθελα να πιστεύει στο Θεό. Δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες μου σχέσεις δεν πιστεύω στο Θεό. Ναι, έτσι. Εντάξει. Αλλά για μένα είναι το μόνο βασικό. Είναι το μόνο βασικό. Το μόνο βασικό. Αλήθεια. Καταρχήν, sorry, θα μακρηγορήσω πάλι, το να ξεκινήσω να λέω τι θέλω από τη γυναίκα, καταλαβαίνεις ότι και μόνο που το σκέφτομαι, δεν είμαι έτοιμος να αγαπήσω. Mm. Γιατί κατευθείαν θέλω να την αλλάξω. Σωστό. Παραγγέλνω. Έχεις πρότυπο. Ναι. Δηλαδή, κατευθείαν δεν είσαι έτοιμος να αγαπήσεις. Έχεις ένα συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο. Εντάξει, γούστα έχουμε. Αλλά... Σε βλέπουν πολλές κυρίες τώρα που σε θέλουν να σε κάνουν γαμπρό. Παναγία. Γι' αυτό σου το λέω. Δηλαδή, είσαι πολύ ιδανικό πρότυπο για μην την Κύπρια μάνα. Γιατί μην καλέ, μην του στύχει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ναι, ο Θεός νομίζω στη ζωή του ανθρώπου λειτουργεί ως φάρος σε μια εποχή που είναι πολύ πολύ χρώματα φωτάκια γύρω-γύρω και μπορούν εύκολα να σε ξυλοξοδρομήσουν. Οπότε, ειδικά όταν είστε και δύο άνθρωποι, πρέπει να συμπορευτείτε σε έναν δρόμο. Αν δεν έχετε φάρο, μια βάση, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Παλιά, ξέρεις, για να πέσει ο άνθρωπος στον πειρασμό, έπρεπε να βγει έξω από το σπίτι του, να πάει έξω κλπ. Τώρα, πραγματικά, ο πειρασμός είναι στο κομωδίνο δίπλα από το κρεβάτι, αν δεν μπορέσεις να με το κινητό. Έτσι είναι όλα. Βέβαια. Οπότε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο
να παραμείνει στο δρόμο του. Και ελεύθερος να είναι. Αλλά θέλει δουλειά. Είναι αυτό που λέμε με τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Για να καταλάβεις τι είναι ωφέλιμο για σένα. Και με αυτό να κλείσουμε, Λούκα μου. Ξέρουμε ότι είσαι ελεύθερο παιδί και σου ευχόμαστε μια νέα σχέση. Δύο ανθώς πάρτων από τώρα. Δύο ανθώς πάρτων από εδώ, γιατί ξέρουμε ότι θέλεις να κάνεις και οικογένεια. Και πολλά παιδιά. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να μετά από 1,5 χρόνο προσπάθεια να έρθουμε. Νομίζω πήγε καλά έτσι. Πάρα πολύ καλά, αν και θέλουμε να λέω τόσο. Λούκα μου, ξέρεις. Τα λες ωραία. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Σε σαλόνι χωρίς κάμερες τα υπόλοιπα. Εντάξει.